Καλησπέρα. Συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλήνιε εξετάσεις για τα επαγγελματικά αλήκεια με το μάθημα των μαθηματικών. Ένα πρώτο σχόλιο που μπορούμε να πούμε είναι ότι φέτο τα μαθηματικά τα θέματα ήταν αρκετά εύστοχα, αρκετά σαφή. Έλειπαν κάποια κλασικά ερωτήματα όπω η συμπλήρωση στα πινακάκια στη στατιστική. Και το τέταρτο θέμα ήταν παρόλο που είναι πιο δύσκολο από τα προηγούμενα, σημαντικά πιο εύκολο σε σχέση με τα τέταρτα θέματα των προηγούμενων ετών. Πάμε να περάσουμε στις λύσεις των, μαθη, των μαθηματικών. Θα ξεκινήσουμε από το πρώτο θέμα, στην απόδειξη. Έπεσε ε, η απόδειξη του να βρούμε την παράγωγο της συνάρτησης F του χ ίσον με χ. Είναι ένα γνωστό θέμα, αναμενόμενο. Η απάντησή του βρίσκεται στη σελίδα 28 του σχολικού βιβλίου. Στο δεύτερο θέμα, ε, η ερώτηση ήταν ποιε μεταβλητέ λέγονται ποσοτικές και πότε μια ποσοτική μεταβλητή λέγεται διακριτή και πότε συνεχής. Η απάντηση βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο στις σελίδες, ε, πεν, στη σελίδα 59 και στο τρίτο ερώτημα του πρώτου θέματος, στις ερωτήσεις τύπου σωστό λάθος. Στην πρώτη ερώτηση μας ρωτάνε αν ισχύει ότι η παράγωγος του ένα διαχή είναι ένα διαχή τετράγωνο. Η συγκεκριμένη είναι λάθος επειδή λείπει το μείον στο δεύτερο μέλος. Στο β του α3 μας ρωτάνε αν ισχύει ότι η παράγωγος της σύνθετης συνάρτησης f του του χ είναι ίση με f τόνος του g του χ επί τόνος του χ είναι σωστό Γνωστό από τη θεωρία. Στο γάμα από το α3 ε, μα ρωτάνε αν ο σταθμικό μέσο είναι κάποιο μέτρο διασπορά, είναι μέτρο θέση, άρα είναι λάθο η, η σωστή απάντηση στο ερώτημα αυτό. Στο δέλτα μα ρωτάνε αν στο κυκλικό διάγραμμα οι συχνότητε έχουν τύπο αι νη αι επί 360 μύρε, είναι λάθο γιατί θα έπρεπε να γράφει νη αι διανύει επί 360. Και στο πέμπτο και τελευταίο ερώτημα του Α3, αν το όριο τη F του Χ, καθώ το Χ πηγαίνει στο Χ0, ισούται με λάμδα 1, και το όριο τη G του Χ, καθώ το Χ πηγαίνει στο Χ0, ισούται με λάμδα 2, τότε ξέρουμε και είναι σωστό ότι το όριο τη F του Χ επί G του Χ είναι ίσο με λάμδα 1 επί λάμδα 2. Θα προχωρήσουμε να δούμε τι λύσει και στο δεύτερο θέμα. Για το δεύτερο θέμα, μα δίνουν τι τιμέ ενό δείγματο. Υπάρχει μια παράμετρο κ μέσα σε αυτέ ο συντελεστή μεταβολή του δείγματο είναι 20%, η διακύμανση είναι S τετράγωνο ίσο με 4 και ζητείτε στο Β1 να υπολογίσουμε τη μέση τιμή του παραπάνω δείγματο. Ωραία. Από τον τύπο S τετράγωνο ίσο 4 βρίσκουμε ότι το S είναι 2. Ξέρουμε ότι το ΣΕΒΕ είναι 20% το οποίο ισούται με S δια μέση τιμή του Χ. Μπορούμε και να μην βάλουμε απόλυτη τιμή επειδή γνωρίζουμε από τα δεδομένα ότι όλες οι ποσότητες είναι θετικές. Λύνουμε ως προς Χ το χ μέσο θα βγει ίσο με 10. Πάμε στο β2. Για το β2 μας λένε ότι το χ μέσο είναι 10, οπότε επαληθευόμαστε κιόλας από για το β1 ότι όντως έχουμε βρει τη σωστή απάντηση και ζητείτε να υπολογίσουμε την τιμή του πραγματικού αριθμού κ. Ωραία, οπότε στο β2 παίρνουμε τον τύπο για το χ μέσο, ξέρουμε ότι αν προσθέσουμε όλες τις παρατηρήσεις και το διαρρέσουμε με το 6 θα βγει ίσο με 10, Λύνουμε τη συγκεκριμένη σχέση ως προς Κ, το κάπα θα βγει ίσο με 8. Πάμε στο Β3. Για το Β3. Πάλι εδώ πέρα μας δίνει ότι το Κ είναι ίσο με 8 και ζητείτε να υπολογίσουμε τη διάμεσο και το εύρος του παραπάνω δείγματος. Από γνωστού τύπους της θεωρίας και έχοντας διατάξει σε αύξουσα σειρά όλες τις παρατηρήσεις, η διάμεσος θα είναι ο μέσος όρος της τρίτης και της τέταρτης παρατήρησης που θα βγει μετά από πράξεις 10,5. Το έύρο γνωρίζουμε ότι είναι η διαφορά Τη μικρότερη από τη μεγαλύτερη παρατήρηση, μετά τη σχετική αφαίρεση το R θα βγει ίσο με 6. Β4. Από κάθε τιμή του παραπάνω δείγματο αφαιρούμε τον αριθμό 2 και ζητείτε να εξετάσουμε εκ νέου αν το δείγμα των νέων τιμών είναι ομοιογενέ και να αιτιολογήσουμε την απάντησή μα. Ένα ερώτημα το οποίο ε, σίγουρα έχει δουλευτεί αρκετά και το περιμέναμε. Άρα, στο Β4 συμβολίζουμε τις νέες τιμές τη μεταβλητή με ψιά είναι ίση με χιά 2. Η μέση τιμή αυτών είναι το ψ μέσο και η τυπική απόκληση αυτών το εσ ψ. Από τους τύπους του σχολικού βιβλίου το ψ μέσο είναι ίσο με χ μέσο μείον 2. Αυτό θα βγει ίσο με 8. Και το εσ ψ είναι ίσο με το εσ. Δεν επηρεάζεται από την αφαίρεση η τυπική απόκληση. Άρα είναι ίσο με 2. Άρα ο καινούριο συντελεστής μεταβολής θα είναι ίσω με εσ ψ δια ψ επί 100% βγαίνει ίσο με 25% και επειδή πήραμε μια τιμή μεγαλύτερη του 10% το δείγμα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ομοιογενές. Συνεχίζουμε. Περνάμε στο τρίτο θέμα. Στο τρίτο θέμα μας δίνουν μια συνάρτηση άρρητη, δηλαδή με ρίζα. Η εύτουχη είναι η ρίζα χ τετράγωνο πλην 2 χ συν 10 και στο γάμα 1 μας ζητείτε να βρούμε την παράγωγο αυτής. Ωραία, γιατί είναι φτώνος του χ, θα πούμε στην αρχή ότι είναι μια συνεχή και παραγωγήσιμη συνάρτηση, οπότε μπορούμε να βρούμε την παράγωγό τη και από του γνωστού τύπου παραγωγήσεων των σύνθετων συναρτήσεων, η F τόνο του Χ θα προκύψει να είναι ίση με Χ πλην 1, ρίζα Χ τετράγωνο, μείον 2 Χ και 10. Αναμενόμενο και το Γ1, εύκολο φαίνεται και από τι μονάδε οποίες οι οποίε του αντιστοιχίζονται, τρει μονάδε, περνάμε στο Γ2. Ωραία. Στο γ2 θέλει να μελετήσουμε τη συνάρτηση F Ω προ τη μονοτονία και να αποδείξουμε ότι η f του χ παίρνει τιμέ μεγαλύτερε ίσε του 3 για κάθε χ στο r. Άρα, στο γάμα 2 εξισώνουμε την εφτόνο του χ με 0. Δηλαδή, χ πλην 1 δια χ τετράγωνο μείον 2 χ και 10 μα κάνει ίσο με 0. Ένα κλάσμα ισούται με 0, αν και μόνο αν ο αριθμητή είναι ίσο με 0, βρίσκουμε το χ ίσο με 1. Στη συνέχεια βλέπουμε πότε η εφτόνο του χ είναι θετική λύνουμε την ανισοτική αυτή σχέση, δηλαδή χ πλην 1 διαρίζα χ τετράγωνο πλην 2 χ συν 10 μεγαλύτερο του μηδενό. ο παρονομαστής είναι γνωστό ότι είναι θετικό επειδή είναι ρίζα, άρα πρέπει ο αριθμητής να είναι και αυτό θετικό, δηλαδή το χ μεγαλύτερο του 1. Βλέπουμε στη συνέχεια δηλαδή στο πινακάκι της μονοτονίας ότι η f τόνος του χ είναι για χ μικρότερα του 1 αρνητική, άρα η f γνησίως φθήνουσα, και για χ μεγαλύτερα του 1 θετική, άρα η f γνησίως αύξουσα. Από το πινακάκι της μονοτονίας μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στην τιμή χ ίσον 1 η συνάρτηση f παρουσιάζει ελάχιστο το f του 1. Αντικαθιστώντας όπου χ το 1 στον τύπο της f του χ θα βρούμε ότι το f του 1 είναι ίσο με 3. Ξέρουμε από ορισμό του ελαχίστου ότι όλα τα f του χ είναι μεγαλύτερα ίσα του f του 1 που ισοδύναμα θα πάρουμε ότι η F του Χ είναι μεγαλύτερη ίση του 3 για κάθε Χ στο R. Συνεχίζουμε με το ερώτημα γ3. Στο γ3 μα ζητάνε να βρούμε την εξίσωση της εφαπτωμένης ευθεία ε της σε F στο σημείο της 5,F του 5. Ωραία. Γνωρίζουμε ότι η εξίσωση των εφαπτωμένων είναι της μορφής ψ ίσον λάμδα χ και β. Το f του 5 είναι ίσο με 5. Το λάμδα, ο συντελεστής διεύθυνση εφαπτωμένης ισούται με 7 του 5, που μετά από πράξη το βρίσκουμε 4 πέμπτα. Άρα, η ζητούμενη ευθεία είναι η ψ ίσον 4 πέμπτα χ και β. Προκειμένου να διέρχεται από το σημείο ΜΗ 5,5, πρέπει οι συντεταγμένε του ΜΗ να ικανοποιούν, να υπαλληθεύουν δηλαδή την εξίσωση τη εφαπτομένη. Βάζουμε όπου χ το 5, όπου ψ το 5. Θα βρούμε ότι το β είναι 1, άρα τελικά η ζητούμενη ευθεία θα έχει τύπο ψ ίσον 4 πέμπτα χ και ένα. Προχωράμε στο γάμα 4. Στο γάμα 4 μας λένε ότι τα α και β είναι τα σημεία τομής της εφαπτωμένης ε με τους άξονες χ τόνος και ψ τόνος. Θέλει να βρούμε τις συντεταγμένες των σημείων αυτών. Ωραία. Για σημεία τομής με άξονα χ τόνος, στην εξίσωση μια ευθεία βάζουμε όπου ψ με το 0, βρίσκουμε το αντίστοιχο χ, εδώ το αντίστοιχο χ είναι ίσο με μείον 5 τέταρτα, οπότε το σημείο α θα έχει συντεταγμένες πλην 5 τέταρτα 0. Για τα σημεία τομή με ψήψη τόνος, βάζουμε όπου χ ίσο με το 0, πάντα όταν το 0 βρίσκεται μέσα στο πεδίο ορισμού της συνάρτησης, βάζουμε εδώ πέρα όπου χ ίσο με το 0, βρίσκουμε το ψ 1, άρα το ζητούμενο σημείο β είναι το σημείο 0,1. Και θα περάσουμε τώρα στο τέταρτο θέμα. Στο τέταρτο θέμα, Μα δίνουν τη συνάρτηση F με πεδίο ορισμού το R, η οποία περιέχει την παράμετρο λάμδα, ο τύπο τη F του χ είναι χ τρίτη πλην 3 χ τετράγωνο συν λάμδα χ. Στο Δ1 μα λένε ότι για λάμδα ίσον με 3 θέλουν να μελετήσουμε τη συνάρτηση F ω προ τη μονοτονία και να συγκρίνουμε του αριθμού F του 3,8 και F του 5,6. Άρα, για λάμδα ισομετρία, ξεκινώντα τη λύση του Δ1, λέμε ότι ο τύπος της F είναι χ3 της πλην 3 χ τετράγωνο συν λάμδα χ. Η συνάρτηση F είναι παραγωγήσιμη ως πολυονημική συνάρτηση και η παράγωγός της F τόνος του χ θα τη βρούμε μετά από πράξεις ότι είναι ίση με 3 επί χ τετράγωνο μείον 2 χ και 1 που αυτό είναι μια ταυτότητα, δηλαδή θα είναι ίση με 3 επί χ πλην 1 στο τετράγωνο που είναι μεγαλύτερη ίση του μηδενός. Έχουμε δηλαδή μια ευτόνωση του χ μεγαλύτερη ίση του μηδενός Βλέπουμε στη συνέχεια τον πίνακα προσήμων της ευτόνος που μας δίνει αυτόματα και τη μονοτονία της ευτουχή και από το πινακάκι βλέπουμε ότι εκατέρωθεν του 1 η ευτόνος είναι θετική, οπότε η ευτουχή είναι γνησίως άφουσα σε όλο το πεδίο ορισμού της. Συνεχίζουμε και λέμε, ζητήθηκε να συγκρίνουμε τα ευτου 3,8 και ευτου 6. Είναι δύο αριθμοί οι οποίοι... Οι οποίοι δεν είναι ευδιάκριτο το ποιο είναι μεγαλύτερο και ποιο είναι μικρότερο από του δύο, του τους μετατρέπουμε σε ομόνιμα κλάσματα. Οπότε στην ουσία πρέπει να συγκρίνουμε το 24, το F του 9 24 με το F του 20 24. Και αφού το 9 24 είναι μικρότερο του 20 24. Και η F γνωρίζουμε ότι είναι γνησίως ω στο πεδίο ορισμού της, Το F του 9 24 είναι μικρότερο του f του 20-24. Ή ισοδύναμα, όπω το ζήτησε η άσκηση, το F του 3-8 θα είναι μικρότερο από το F του 5 -6. Περνάμε στο θέμα Δ2. Στο Δ2 ζητείται ένα όριο. Το όριο, καθώ το χ τίνει στο 1, τη ευθόνω του χ, διά ρίζα χ-1 επί χ τετράγωνο πλην χ. Αντικαθιστώντα την ευθόνω στον αριθμητή, Βλέπουμε ότι έχουμε ένα όριο μορφή 0 δια 0. Το χ πηγαίνει στο 1. Έχουμε κατά νου ότι πρέπει να άρουμε την απροσδιοριστία, δηλαδή να διαγραφεί το χ πλην 1 από αριθμητή και παρονομαστή. Παραγοντοποιούμε την ευτόνους του χ στον αριθμητή και θα πάρουμε 3 επί χ πλην 1 στο τετράγωνο. Έχουμε ρίζα στον παρονομαστή, εφαρμόζουμε την τεχνική της συζυγούς παράστασης. Παραγοντοποιούμε και το χ τετράγωνο μείον χ. Άρα, ο καινούριο παρονομαστή θα είναι ρίζα χ 1 επί ρίζα χ και 1 επί χ επί χ 1. Οι δύο πρώτε παρενθέσει μα κάνουν χ 1, που θα διαγραφεί με το χ πλην 1 του αριθμητή, όπω επίση και το άλλο χ 1 που βρίσκεται στον παρονομαστή, και έτσι το αποτέλεσμα του ορίου θα είναι ίσο με 6. Δέλτα 3. Ξανά για λάμδα ίσον με 3. Μα λένε ότι θέλει να βρούμε το σημείο τη γραφική παράσταση τη F, στο οποίο η εφαπτωμένη έχει τον ελάχιστο συντελεστή διεύθυνση. Για να έχει η εφαπτωμένη και όχι η F τον ελάχιστο συντελεστή διεύθυνση, θέλουμε η παράγωγο τη συνάρτηση να παρουσιάζει ελάχιστο, όχι η συνάρτηση F, η παράγωγο τη. Άρα θα αναζητήσουμε τα ακρότατα τη f -τόνος. Η f -τόνος είναι παραγωγή σημείως πολυονημική. Βρίσκουμε την παράγωγο της ευτόνος που είναι η ευδίστονος με τύπο 6χ-6. Άρα η ευδίστονος θα είναι ίση με το 0. Μετά από πράξη θα δούμε ότι αυτό συμβαίνει μόνο όταν το χ είναι ίσο με 1. Η ευδίστονος θετική όταν το χ μεγαλύτερο του 1 και αρνητική όταν το χ μικρότερο του 1. Άρα στο πινακάκι μονοτονίας της ευτόνος βλέπουμε ότι η ευτόνος παρουσιάζει ακρότατο, ελάχιστο, στο χ ίσον με 1. Άρα η εφαπτωμένη το έχει τον ελάχιστο συντελεστή διεύθυνση για χ ίσον με 1, με το f του 1 να είναι ίσο με 1. Προχωράμε και στο δέλτα 4. Θέλει να βρούμε τη μικρότερη τιμή του λάμδα για την οποία η συνάρτηση δεν παρουσιάζει ακρότατα. Προκειμένου η συνάρτηση να μην παρουσιάζει ακρότατα, θα πρέπει να είναι γνησίω μονότονη. Η f τόνος του χ είναι το, 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 το τριωνυμο 3 3χ τετράγωνο πλην 6χ και λάμδα. Για να μην έχει ακρότατα, πρέπει να μην αλλάζει μονοτονία, άρα να μην έχει δύο ρίζε. Άρα η διακρίνουσα αυτή να είναι μικρότερη ή ίση του μηδενό, που με ισοδύναμε πράξει θα βρούμε ότι το λάμδα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ίσο του 3. Συνεπώ, η μικρότερη τιμή του λάμδα για την οποία η F δεν παρουσιάζει ακρότατα είναι η τιμή λάμδα ίσον με 3, που εδώ τελειώνουν τα θέματα κιόλα. Αναλυτικά οι απαντήσεις των θεμάτων μπορείτε να τις δείτε στο neakriti.gr και στο αυριανό φύλλο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Τα φροντιστήρια από καμισάς σας ευχαριστούν για την προσοχή σας, εύχονται σε όλους τους υποψήφιους καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι.